Παρακαλώ. Χωρίς αυταπάτες προπαντός, έχει πει ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Χωρίς αυταπάτες λοιπόν, και για την κατάσταση στη χώρα και για την κατάσταση στην Ευρώπη και για τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τις δυνατότητες, αλλά δυστυχώς και χωρίς αυταπάτες για την πολιτική ωριμότητα και υπευθυνότητα της αντιπολίτευσης. Και πραγματικά απορεί κανένας πώς μπορεί σήμερα η αντιπολίτευση αυτής της χώρας αυτή την κρίσιμη στιγμή στην κόψη του ξηραφιού στην κυριολεξία για να κλείσει η μεγάλη εκκρεμότητα που έχει σχέση με την αξιολόγηση και την βιωσιμότητα του χρέους, να μιλάει ότι, να λέει ότι ζητάει εδώ και τώρα εκλογές για να φύγει αυτή η ανεύθυνη κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που, επιτρέψτε μου να πω, στην πιο ρευστή περίοδο για την Ευρώπη έχει καταφέρει να είναι το ελληνικό ζήτημα η διαιρετική τομή των πολιτικών δυνάμεων της Ευρώπης και με βάση τη στάση τους απέναντι στα εύλογα αιτήματα της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής κοινωνίας να αναλάβει επιτέλους και η πλευρά των δανειστών τις υποχρεώσεις της, να διαχωρίζονται οι πολιτικές δυνάμεις και αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που είναι στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο οι δυνάμεις της αριστεράς, οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής σοσιαλδημοκρατίας, της οικολογίας, οι δυνάμεις των κινημάτων και των προοδευτικών πολιτών της Ευρώπης να είναι με την ελληνική κυβέρνηση και οι δυνάμεις του πιο ακραίου νεοφιλελεύθερου συντηρητικού μπλοκ, οι δυνάμεις της που υπηρετούν τις ελίτ της Ευρώπης, οι δυνάμεις που είναι με την τραπεζοκρατία και τη γραφειοκρατία των Βρυξελών, αυτές οι πολιτικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων για των πολιτικών δυνάμεων της αντιπολίτευσης της χώρας μας να είναι εναντίον των συμφερόντων της χώρας και εναντίον της προσπάθειας που κάνει να σταθεί με αξιοπρέπεια και με ισοτιμία μέσα στην Ευρώπη στο επόμενο διάστημα. Η Ευρώπη λοιπόν είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιο. Ειδικά μετά το Brexit υπάρχει ένα σκληρό δίλημα. Είτε θα επανιδρυθεί με βάση τις ιδρυτικές αξίες της ισοτιμίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατίας, είτε θα οδηγηθεί σε μια ακόμα σκληρότερη και αντικοινωνική κατεύθυνση και θα οδηγηθεί στη διάλυσή της. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή η κυβέρνηση 2 χρόνια έχει αφήσει πολύ ευδιάκριτο αποτύπωμα και έχει συμβάλει στο να ενισχυθεί ο πόλος ο κοινωνικός και ο πολιτικός στην Ευρώπη που διεκδικεί σήμερα μια τέτοια μια άλλη πορεία. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τα συμφέροντα της χώρας και του λαού μας. Και κεντρικό σημείο αυτής της διαφορετικής πορείας προφανώς είναι η αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και η εδραίωση του κράτους πρόνοιας, η ισχυροποίηση του κοινωνικού κεκτημένου, του μεταπολεμικού κοινωνικού κεκτημένου της Ευρώπης. Και εδώ ερχόμαστε στη σημερινή συζήτηση. Προφανώς η συζήτηση για τη φτώχεια σε μια χώρα που είναι σε παρατηνόμενη λιτότητα και κρίση 7 χρόνια είναι επίκαιρη. Και αντανακλά πραγματικά μια ζωφερή πραγματικότητα που βιώνει η κοινωνία. Καλοδεχούμενη λοιπόν η πρωτοβουλία για να συζητηθεί το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης,
το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως λέει η Δημοκρατική Συμπαράταξη, ή άλλες πλευρές αντιμετώπισης και μέτρων αντιμετώπισης της φτώχειας στη χώρα. Καλοδεχούμενη και η κατόπιν εορτής, επιτρέψτε μου να πω, ευαισθησία ορισμένων πολιτικών δυνάμεων, που μέχρι τώρα τη φτώχεια την αντιμετώπιζαν ως μια παράπλευρη απώλεια ενός καλού συστήματος, το οποίο δούλευε, το οποίο παρήγαγε πλούτο, το οποίο διευκόλυνε τον ανταγωνισμό, την αγορά, την επιχειρηματικότητα, αλλά είχε και κάποιους losers. Έτσι ήταν οι φτωχοί τα χρόνια της ευημερίας. Γιατί υπήρχαν και φτωχοί και υπήρχαν και αποκλεισμένοι τα χρόνια της ευημερίας. Και το δράμα, αγαπητοί συνάδελφοι, το δράμα, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, είναι ότι βεβαίως το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80 ήταν αυτό που έβαλε τη σφραγίδα του στο να έρθει με ιστορική καθυστέρηση στην Ελλάδα και ένα δημόσιο σύστημα υγείας και ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας πιο ανεπτυγμένο, αλλά είναι αυτό το κόμμα το οποίο μετέτρεψε αυτό το σύστημα και κοινωνικής προστασίας και δημόσιας περίθαλψης και γενικά κοινωνικού κράτους σε ένα μηχανισμό πελατειακής, ρουσφετολογικής και ευνοιοκρατικής αξιοποίησης, ακριβώς για λόγους εξουσιαστικούς, ακριβώς για να παραμείνει δεκαετίες στην εξουσία. Και έχει το θράσος τώρα να εγκαλεί αυτή την κυβέρνηση για καρεκλοθυρία και εξουσιομανία. Εμείς λοιπόν στο τοπίο της ακραίας φτώχειας και του αποκλεισμού, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε δώσει δείγματα γραφής. Και με τον νόμο 4320, τον πρώτο νόμο που ψήφισε αυτή η κυβέρνηση, που έβαλε στη δημόσια συζήτηση και στην πολιτική ατζέντα αυτής της χώρας τον όρο ανθρωπιστική κρίση και πήρε μέτρα αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας και των πιο ευάλωτων και αδύναμων στρωμάτων, που μέχρι τότε ήταν αντικείμενο μόνο συμπόνιας και φιλανθρωπίας και δηλώσεων κοινωνικής ευαισθησίας, το έκανε εφαρμοσμένη πολιτική αυτό, και αυτό δεν έγινε, όπως έχουμε ξαναπεί, επειδή είμαστε πιο ευαίσθητοι εμείς και πιο αλτρουιστές. Η διαφορά μας η μεγάλη είναι ότι εμείς πιστεύουμε στην ισότητα των ανθρώπων και έχουμε στο DNA μας, στην πολιτική μας κουλτούρα, στην αγωνιστική μας διαδρομή όλη, την ιδέα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Και έχουμε υπηρετήσει και έχουμε συνεισφέρει σε αυτή τη χώρα στις πρωτοβουλίες, στις πολυπίκυλες που αναπτύχθηκαν όλα τα χρόνια της κρίσης. Και ήρθε η ώρα εμείς ακριβώς αυτό να το κάνουμε εφαρμοσμένη πολιτική. Και στον χώρο της υγείας, επιτρέπτω να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι αυτή η κυβέρνηση είναι που αντιμετώπισε την ακραία υγειονομική φτώχεια, αυτή την τρομερή παρενέργεια η οποία είχε επισυμβεί τα χρόνια της αποασφάλισης του πληθυσμού και του αποκλεισμού των ανασφάλιστων πολιτών από το σύστημα υγείας. Είναι αυτή η κυβέρνηση λοιπόν η οποία, κινητοποιώντας όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις και τους πόρους του συστήματος υγείας, έδωσε έμφαση στη δημόσια περίθαλψη, με τον νόμο 4368 διασφάλισε την καθολική πρόσβαση των πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας και στην αναγκαία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό είναι τεράστια τομή, είναι μεγάλη αλλαγή στην κουλτούρα για το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα. Αυτή η κυβέρνηση έβαλε την αντίληψη της καθολικότητας και όχι της επιλεκτικότητας στην παροχή των υπηρεσιών, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου λίγο ακόμα, και στην πράξη εφάρμοσε τη λογική ότι η υγεία ειδικά είναι ένα κοινωνικό δικαίωμα το οποίο οφείλει η πολιτεία να το διασφαλίζει σε όλους χωρίς αποκλεισμούς, ανεξάρτητα από το εργασιακό, το εισοδηματικό και το ασφαλιστικό στάτους του καθενός. Αυτό είναι τεράστια τομή, έχει διεθνή αναγνώριση. Πριν από λίγες μέρες ο Υπουργός Υγείας της χώρας συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και στα πλαίσια αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπήρξε ειδικό στρογγυλό τραπέζι
που παρουσίασε η Ελλάδα την εμπειρία της από την εφαρμογή μιας πολιτικής καθολικής κάλυψης του πληθυσμού στα θέματα υγείας μαζί με άλλες τρεις χώρες, αγαπητοί συνάδελφοι από όλο τον κόσμο. Την Κίνα, τη Χιλή και την Αχτή του Ελεφαντοστούν. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που εκπροσώπησε την Ευρώπη και επέλεξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να μεταφέρει μια τεράστια κοινωνική και πολιτική εμπειρία καθολικής κάλυψης του πληθυσμού, που αυτό είναι το πρόταγμα του Παγκόσμιου Οργανισμού. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι λόγια του αέρα. Και πραγματικά είναι να μπορεί κανείς για κριτικές του τύπου έχουν διαλυθεί τα νοσοκομεία στη χώρα. Όταν με πολλαπλών σχέσεων εργασιακών παρεμβάσεις ενίσχυσης με ανθρώπινο δυναμικό έχουν καλυφθεί πάνω από 7,5 με 8.000 κενές θέσεις που υπήρχαν στα δημόσια νοσοκομεία την προηγούμενη περίοδο, την περίοδο της πλήρους αποδιοργάνωσης, την περίοδο της συρρήκνωσης, την περίοδο της κατάρρησης οργανικών θέσεων, την περίοδο του κλεισίματος νοσοκομείων, την περίοδο της κατάρρησης οργανικών κλινών στο σύστημα υγείας. Και καταφέραμε μέσα από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 15-18 να κινητοποιήσουμε επιπλέον 626 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχυθούν οι λειτουργικές δαπάνες του συστήματος υγείας. Και αυτό φυσικά δεν το κάναμε επειδή βρήκαμε έναν τρόπο να βγάζουμε παραπάνω λεφτά. Ήταν πολιτική επιλογή αναδιανομής, κοινωνικής αναδιανομής υπέρ της δημόσιας περίθαλψης. Έγιναν περικοπές προφανώς σε άλλες υπηρεσίες και σε άλλα υπουργεία για να στηριχθεί κατά προτεραιότητα αυτός ο τομέας. Και σήμερα νομίζω ότι το αίτημα είναι να μπορέσουμε, κανονικοποιώντας τη λειτουργία της οικονομίας, της κοινωνίας και της χώρας στο επόμενο διάστημα, μετριάζοντας τη λιτότητα, δημιουργώντας περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για κοινωνική πολιτική, να μπορέσουμε να καλύψουμε περισσότερες κοινωνικές ανάγκες, οι οποίες μάλιστα αναδύθηκαν με πιο οξυμένη μορφή στη διάρκεια της κρίσης. Να καλύψουμε τα σύγχρονα κοινωνικά δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στην οικογενειακή φροντίδα, στη λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών, στην στήριξη της στεγαστικής ανάγκης των νέων ζευγαριών, στη γυριατρική φροντίδα, στις στεγαστικές ανάγκες με ειδικές δομές ευάλωτων και ευαίσθητων κομματιών του πληθυσμού, όπως είναι οι ψυχικά ασθενείς, όπως είναι οι εξαρτημένοι, όπως είναι οι άνθρωποι με άνοια, οι άνθρωποι που έχουν τελικού σταδίου κακοήθειες, τα άτομα με αυτισμό. Αυτές είναι οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες που πρέπει το κράτος, το κοινωνικό αυτής της χώρας, που σήμερα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, μια τεράστια προσπάθεια, να ξανασταθεί στα πόδια του, χωρίς τις στρεβλώσεις και τις παθογένειες του παρελθόντος, ηθικοποιώντας τη λειτουργία ενός τομέα της δημόσιας ζωής που ξέρουμε πολύ καλά ότι υπήρχε φαυλότητα στο παρελθόν, ότι υπήρχε πάρτι, το οποίο είχε πολιτική ασυλία και τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά. Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε. Και να αντιμετωπίσουμε και τους μείζονες παράγοντες κινδύνου για την κοινωνική συνοχή, που είναι το γύρας, που είναι η ασθένεια, που είναι η ανεργία, που είναι η φτωχοποίηση, που είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός, που είναι η αστεγία, που είναι η τοξικοεξάρτηση. Αυτά λοιπόν είναι τα προτάγματα μιας σοβαρής παρέμβασης αναδιοργάνωσης του κοινωνικού κράτους στη χώρα μας. Εμείς και στη χώρα αλλά και στην Ευρώπη δίνουμε δείγματα γραφής, ενισχύουμε το στίγμα προς ποια κατεύθυνση πρέπει να οδηγηθούν τα πράγματα. Βεβαίως είμαστε προβληματισμένοι, είμαστε ανήσυχοι για τη δυσκολία της κοινωνίας, για τη ζωφερή πραγματικότητα των πολιτών. Είμαστε σε επαφή με τους αγώνες και με τις αγωνίες τους και με την καθημερινότητά τους, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι είμαστε και περήφανοι, γιατί σε μια περίοδο που έχουμε συμβιβασμούς, που έχουμε επώδυνες επιλογές, που είναι παράγωγες
ενός συμβιβασμού που κάναμε πριν από 2 χρόνια το καλοκαίρι του 2015 και που πιστεύουμε ότι θα τελειώσει και θα υπάρξει μια περίοδος κανονικότητας και ορατότητας κοινωνικής για την έξοδο από την κρίση στο επόμενο διάστημα. Είμαστε περήφανοι που σε αυτή την περίοδο λοιπόν της δυσκολίας της μεγάλης δίνουμε στίγματα και αποτυπώματα κοινωνικής μεροληψίας υπέρ των αδύναμων αντιμετώπισης δραστικής της φτώχειας στη χώρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.